γεια σα και πάλι! Το δεύτερο βίντεο για σήμερα για μένα, για εσά θα είναι μετά από μερικέ εβδομάδε. Σε σχέση λοιπόν με το προηγούμενο βίντεο, πάμε να δούμε για τη Ζακά. Που και η Ζακά είναι κάτι που παραδοσιακά ο μέσο μουσουλμάνος την πληρώνει στο τέλο του Ραμαζανίου, που και είναι η συνεισφορά του ω προ την κοινότητα των μουσουλμάνων. Στι μέρε μα. Μπορεί να είναι και για άλλου λόγου, δηλαδή να δώσει αλλού τα χρήματα αυτά. Uh, δεν χρειάζεται αποκλειστικά και μόνο να είναι για, για μουσουλμάνου. Τα παλιά, την πρώτη Ισλαμική περίοδο ήταν για μουσουλμάνου. Ε, μόνο δηλαδή η ζακά, η ζακά των Μουσουλμάνων πήγαινε μέσα στην κοινότητα των Μουσουλμάνων. Um, τι είναι η ζακά, σε ποιον να την πληρώνετε, πότε να την πληρώνετε και κυρίω πώ να την υπολογίζετε. Ε, θα είμαι πάρα πολύ ψυχρή και αυστηρή σε αυτό το βίντεο ω προ αυτούς που, είναι, που έχουν θέση ισχύω μέσα στο Ισλάμ. Πρώτα απ' όλα, η Ζακά είναι ένα θέμα που όλοι, 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 ε, αν μπορούσα, αν ήμουν καλή στο να κάνω σχέδια, που δεν είμαι ο Θεός, δεν με έκανε καλή σε αυτό, <laughs> δεν μου έδωσε ταλέντο, θα, θα έφτιαχνα πολλά κόμιξ για εμάς τους μουσουλμάνους. Πολλά, 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 πολλά. Να μου πεις αν έκανα κόμιξ, μάλλον θα μου κόβει το κεφάλι, αλλά τέλος πάντων. Ε, όλοι οι θύνοντε, και μιλάω τώρα για τα τζαμιά, από τα μεγαλύτερα τζαμιά του Λονδίνου και της Σαουδικής Αραβίας μέχρι το, το, το εκεί στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, στα, που ήταν στη, στη Σταχανιά, ήτανε ήταν απέναντι από τα κτέλ, που είναι κάτι, ένα διαμερισματάκι 5x5 το που το χρησιμοποιούν για προσευχή, είναι σαν όρνεα πάνω από τη ζακά. Εάν, αν, αν, κάνετε Google ζακά calculation, υπολογισμό ζακά, το ζακά με τι στο τέλο. Ε, γιατί είναι θηλυκό και στα θηλυκά οι λέξει στα αραβική τελειώνουν μετά μαρμπούτα. δεν θα σα κάνω γραμματική αραβική. Ε, θα δείτε χιλιάδε χιλιάδε sponsored websites που σε βοηθάνε να υπολογίσει τη ζακά σου. Λοιπόν, τι είναι η ζακά. Η ζακά είναι ακόμα η συνεισφορά του. Uh, 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 um, του έχοντο μουσουλμάνου. Ή, ή τη ζακά. Να αυτά. Τη ζακά δεν χρειάζεται να την πληρώνουν όλοι οι μουσουλμάνοι. Τι είναι ακόμα να μου. Χίλια, συγγνώμη, το γατί. Ε, α, ο, το, τι είναι ο ματιά. Έλα. Θε Έλ, να πει γεια. Πε γεια. Γεια σα. Εγώ είμαι το ένα από τα δύο γατιά. Ούχτου. Γεια. Γεια. Δεν μπορώ να τα αγαπάω τα γατιά μου. Ε, είμαι γυραιά κυρία Μεγατιά, πλέον, officially. Λοιπόν, α, τι λέγαμε. Α. Ναι, Ζακά υποχρεούνται να πληρώνουν οι έχοντες μουσουλμάνοι. Όχι όλοι οι μουσουλμάνοι. Είναι ψέμα το ότι. Α, όλοι οι μουσουλμάνοι πληρώνουν. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Δηλαδή, όταν υπάρχουν κανόνε για να υπολογίζεις τη ζακά. Και οι κανόνε από μόνοι του βγάζουν ότι άμα δεν έχει, αν δεν είσαι έχοντας, ή έχων, έχων δεν θα είναι, έχουν θα είναι, ε, δεν δε χρειάζεται να δώσει. Η ζακά, παιδιά μου, είναι 2,5% του πλούτου που έχει κάποιος. Και τι εννοούμε πλούτο. Πλούτος είναι τα χρήματα που σου περισσεύουν. Δηλαδή, βάζεις κάτω τι λεφτά έχεις στην τράπεζα. Αν όπως οι περισσότεροι από εμάς, μήνα μπει, μήνα βγει, μηδένεις το πηλίκο. Δεν έχεις πλούτο. Η ζακά υπολογίζεται με τις αποταμιεύσεις σου. Εάν έχεις αποταμιεύσεις, τις οποίες δεν αγγίζεις, τις οποίες δεν χρειάζεσαι. Αν λοιπόν στην τράπεζά σου έχεις 1000 ευρώ, από αυτά τα ευρώ πρέπει να δώσεις 700 στο ενίκιο, 200 στο ρεύμα και να σου μείνει να φας κιόλας, δεν έχεις πλούτο, δεν έχεις απόθεμα, άρα δεν πληρώνεις ζακά. Η ζακά είναι. Βλέπει τι χρήματα έχει, τι πλούτο έχει. Και μιλάμε για χρήματα, μιλάμε για αποταμιεύσει. Δεν μιλάμε γιατί κάποιοι, κάποιοι. Experts. Λέει, όχι να κάνει με possessions. Αν έχει ένα σπίτι, υπολογίζει την αξία του σπιτιού. Όχι. Δεν πάει έτσι. Η ζακά είναι αυστηρά και μόνο το χρήμα σου. Το cash. Το τι έχεις στο πορτοφόλι σου παλιά ή στην τράπεζα στις μέρες μας, γιατί δεν νομίζω να έχουμε πολύ λεφτά στο σπίτι. Δεν έχει να κάνει με το αν έχεις ένα σπίτι, αν έχεις ένα αυτοκίνητο. Γιατί ότι θα κάνεις τι, ας πούμε, θα πάρεις το αυτοκίνητο, θα το κόψεις και 2,5% το αυτοκίνητο, ένα, 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 ένα μικρό κομμάτι από τη ρόδα θα το δώσεις. Όχι. Η ζακά είναι για το χρήμα που έχεις. Οπότε κάθε σε κάτω βλέπεις τι αποθέματα έχεις οικονομικά. Βγάζεις αυτά που πρέπει να πληρώσεις, αν έχει πιστοτικέ, αν, αν σου έχει δανείσει κάποιο κάτι, βγάζει και αυτό το ποσό, γιατί αυτό είναι του δανειστή σου. Πρέπει να το γυρίσει πίσω. Και στο Ισλάμ είναι πάρα πολύ αυστηρό αυτό. Δηλαδή, ε, ένα από τα μεγαλύτερα άγχη που μέσα από τα Χαντίθ βλέπουμε ότι είχαν οι πρώτοι-πρώτοι μουσουλμάνοι, ε, ιδιαίτερα οι γυραιοί μουσουλμάνοι, ήταν το άγχο του μην τυχόν και πεθάνουν και αφήσουν χρέη. Ε, στο Ισλάμ είναι, είναι πολύ αυστηρό αυτό, ότι εάν έχει δανειστεί. Τότε βέβαια δανείζονταν μεταξύ των οι άνθρωποι. Ε, γιατί στο Ισλάμ δεν δανειζόμασταν από τράπεζε, γιατί οι τράπεζε δεν πρέπει να έχουν profit και τα συναφή. Άλλο Παπα-Evangelio. Ε, μιλάω για το Ισλάμ και λέω Παπα-Evangelio. Πολύ ωραία τα πω. <laughs> λοιπόν, ε, στο Ισλάμ, εάν έχει δανειστεί χρήματα, πρέπει οπωσδήποτε η πρώτη σου προτεραιότητα να τα γυρίσει. Γιατί ο άνθρωπο που σου τα δάνεισε θα τα χρειαστεί. Άρα, από τον πλούτο που έχει, αφαιρεί ότι είναι να πληρώσει για τις τρέχουσες ανάγκες σου. Αφαιρείς το ποσό που χρωστάς, γιατί πρέπει να το δώσεις πίσω. Και από ό,τι μείνει, αν μείνει, το 2,5%, 2,5% πάει στη ζακά. Δηλαδή, αν να σου μείνουν 1.000 ευρώ στην άκρη, έχει βγάλει τα χρεωστούμενα, έχει βγάλει τις ανάγκες σου και σου μείνουν και 1.000 ευρώ, θα δώσεις 25 ευρώ. Αυτό είναι η ζακά. Και τώρα έρχεται το επόμενο θέμα μας και που τη δίνουμε τη ζακά. Γιατί στις μέρες μας, όπως σας λέω, σαν τα όρνεα, είναι όλα τα τζαμιά. Επίσης τα τζαμιά γενικότερα είναι ένας από τους λόγους που δεν πηγαίνω σε τζαμιά, διότι είναι ότι από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου, εδώ στην Αγγλία δεν ξέρω τι κάνουμε στην Ελλάδα, από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου στην αυλή του τζαμιού, Μέχρι να βγει, να μπει μέσα, αν να κάνει και να βγει, ε, υπάρχει ένα. Στε... Σε, πολύ, σε... σε, σχεδόν σε όλα. Υπάρχουν δύο θοί στο τζαμί. Ο ένα κρατάει κουβά και ο άλλο φωνάζει, κάνει τον τελάλι. Ε, βάλε, δώστε μα και βοηθήστε το τζαμί σα και βοηθήστε τον τζαμί σα. Αυτά τα χρήματα δεν πάνε σε μουσουλμάνου. Αυτά τα χρήματα πάνε στου θείου που έχουν τα τζαμιά. Να μου πει, μπορεί να πηγαίνουν για τι τρέχουσε ανάγκε των τζαμιών, να πληρώνουν ε, ρεύμα, ενίκιο. Τα τζαμιά, παιδιά μου, είναι τσάρι τη. Τα πληρώνει η κυβέρνηση. Ε, εδώ στην Αγγλία. Σε χώρε μουσουλμανικέ, τα τζαμιά είναι τη κυβέρνηση. Τα πληρώνει η κυβέρνηση. Ε, τα έξτρα παραπάνω είναι τα έξτρα παραπάνω. Να δίνουμε στα τζαμιά, Όπου θέτε δίνετε. Δικά σα είναι ο Θεό να σα ευλογήσει και να σα φωτίσει για το που να δίνετε. Προσωπικά θα σα συμβούλευα, ε, ειδικά στην Ελλάδα. Ξέρω πράγματα για συγκεκριμένου μουσουλμάνους που θεωρούνται διάσημοι στην Ελλάδα και για το πώς διαχειρίζονται τα χρήματα του τζαμιού. Διότι πάρα πολλοί από εσά αρχίσατε και μου στέλνετε μηνύματα και με ενημερώνετε για οικονομικές ατασταλίες. Και θα σας πω λοιπόν, θα σας, θα σας συμβούλευα τη ζακά σα να την υπολογίζετε ότι ό, σε όλο αυτό, ότι, οτιδήποτε κάνουμε στο Ισλάμ είναι ανάμεσα σε εμά και στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που ειδικά οι Έλληνες μεταστραφέντες πρέπει να το καταλάβετε διότι έχουμε τη λογική του παπά στο, στο μυαλό μας, ότι υπάρχει ο ιερέας που είναι ο ενδιάμεσος. Ενδιάμεσους έχουν ο Ιουδαϊσμό και ο Χριστιανισμό. Εμεί οι μουσουλμάνοι στο Ισλάμ δεν έχουμε ενδιάμεσου. Ό,τι κάνει είναι ανάμεσα σε σένα και στο Θεό. Θα πρέπει να παραμείνει ανάμεσα σε σένα και στο Θεό. Όλη αυτή η μάμοι, οι δε στα τζαμιά και όλα αυτά, από μόνοι του αυτό προσδιοριστήκανε ω αυθεντίε. Το Ισλάμ είναι ξεκάθαρο ότι εσύ και ο Θεό, άμεση επαφή. Άρα θα σα συμβούλευα να καθίσετε. Ε, με, με, πλήρη συνείδηση να υπολογίσετε τη τσακά σας, εάν σας βγαίνει, εάν μπορείτε. Um, και να τη δώσετε σε μορφή υλική ή οικονομική βοήθεια σε κάποιον γύρω σα. Δηλαδή, πηγαίνετε και στη γειτονιά σα, σίγουρα θα ξέρετε ποιο έχει ανάγκη, μια οικογένεια που έχει ανάγκη. Πηγαίνετε, βάλτε τα χρήματα σε ένα φάκελο, βάλτε τα μέσα στο ταχυδρομικό κουτί ή χτυπήστε την πόρτα και δώστε τα. Um, ή γεμίστε πέντε τσάντε με φαγητά και πηγαίνετε και αφήστε τα σε πέντε πόρτε ο Θεός αυτό θα το εκτιμήσει πολύ περισσότερο από ότι να πάτε να δώσετε λεφτά στο τζαμί που... Ε, και να νιώσετε εντάξει, πήρε άλλο την ευθύνη. Γιατί και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο Θεός μας έχει ζητήσει στα μουσουλμανοί να είμαστε υπεύθυνοι. Το να δώσω εγώ τη ζακά μου σε κάποιον για να τη δώσει ο κάποιο κάπου, σημαίνει ότι εγώ δίνω την ευθύνη σε κάποιον άλλο. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Η ζακά θα πρέπει να δίνεται εγώ να έχω την ευθύνη της. Εγώ έχω τα χρήματα, εγώ θα τα δώσω. Και ξανά, στην εποχή του προφήτη, τη ζακά, τη δίνανε. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε κανονισμό. Οι περισσότεροι τη δίνανε στου χωριανού Δηλαδή, ο προφήτη ποτέ δεν, έχουμε, δεν έχω δει, Εγώ δεν έχω δει. Αν έχετε δει, εσεί πείτε μου. Εγώ ποτέ δεν έχω δει ποτέ χαντίθ στο οποίο. Παράδοση. Στο οποίο ο, 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 ο προφήτη να είχε πει σε κάποιον που έπρεπε να δώσει ή ζακά ή να δώσει κάτι για να συγχωρεθούν οι αμαρτίε του. Να πει φέρτα μου εμένα και εγώ θα τα δώσω. Ο προφήτη πάντω έλεγε. Βρε έναν ανάγκη και εδώ και τα. Οπότε, αυτό με τη ζακά, 2,5% από ό,τι σα περισσεύει. Και προσέξτε, γιατί είπα αποταμίευση και πάλι ο ανθρώπινο παράγοντα θα μπει να κάνει ζαβολιέ. Α υποθέσουμε ότι εσείς, εσύ τώρα ε, προσπαθεί να μαζέψει λεφτά να αγοράσει ένα σπίτι. Και έχει, ξέρω εγώ, στην τράπεζα 10 χιλιάρικα για να τα δώσει προκαταβολή για το σπίτι. Αυτό δεν είναι αποταμίευση. Δεν σου περισσεύουν. Δεν είναι ότι δεν έχει να τα κάνει τα λεφτά. Έχει να τα κάνει έχεις να καλύψεις μία ανάγκη σου. Και αυτό το σπίτι θα είναι καλό για σένα, θα είναι καλό για τα παιδιά σου. Προτεραιότητα έχει η οικογένειά σου. Ο καθένα μα πρέπει πρώτα να φροντίζει τον εαυτό του. Πώ τα αεροπλάνα μα λένε ότι άμα πέσει η μάσκα, πρώτα στο δικό σου το πρόσωπο και μετά στο παιδιού. Έτσι είναι και στο Ισλάμ. Πρώτα φροντίζουμε τον εαυτό μα, να μην γίνουμε μη βάρο στην κοινωνία και μετά βοηθάμε και αυτού οι οποίοι έχουν ανάγκη. Αυτά λοιπόν με τη Ζακά. Να είστε προσεκτικοί. 2,5% από ό,τι σας περισσεύει αν σας περισσεύει και καλύτερα κατευθείαν σε ανθρώπους που ξέρετε ότι το έχουν ανάγκη. Όχι σε τζαμιά και οργανισμούς και όλα αυτά. Αυτά δεν έχουν ανάγκη. Αυτά προς το παρόν. Από εμένα, γεια